Η υπογραφή του Σταύρου Αρναουτάκη στο έγγραφο της μελέτης σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για να αποκτήσει το Ρέθυμνο ένα υπερσύγχρονο χώρο που θα φιλοξενεί τον πλούσιο αρχαιολογικό θησαυρό του. Η μελέτη εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο ένα έργο για το Ρέθυμνο, είναι για όλη την Κρήτη, γιατί ο πολιτισμός είναι το δυνατό ατού της περιφέρειάς μας. Και με την ολοκλήρωση του μουσείου στα Χανιά, στη Μεσαρά, στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και στο Ρέθυμνο, ολοκληρώνουμε μία προσπάθεια για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού μας. Η ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου αποτελεί μια πάγια και επιτακτική ανάγκη για την προβολή και την ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού πλούτου του Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει και στην προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Που σημαίνει ότι θα αρχίσουν αμέσως οι διαδικασίες της δημοπράτησης της μελέτης, έτσι ώστε σε ένα θέλω να πιστεύω μικρό χρονικό διάστημα, αφού τελειώσει η μελέτη, να είμαστε στην ευχάριστη θέση να εντάξουμε και το έργο της ανέγερσης, δηλαδή του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ρέθυμνο. Οπότε μπορούμε πλέον να μιλάμε με απόλυτη αισιοδοξία και ασφάλεια ότι μέχρι το τέλος της νέας προγραμματικής περίοδου ΕΣΠΑ θα έχουμε Αρχαιολογικό Μουσείο στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ μεγάλη μέρα. Είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει ένα αρχαιολογικό μουσείο, ενώ είμαστε ένας τόπος που σε όλο τον ομό υπάρχουν αρχαιότητες. Το οικόπεδο που προορίζεται για την ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου είναι έμβαδου σχεδόν 6.000 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στο δυτικό παραλιακό τμήμα της πόλης. Πρόκειται δηλαδή για το οικόπεδο που σήμερα στεγάζει τις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ και το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο στο Υπουργείο Πολιτισμού και είναι τμήμα του Δημοσίου Κτήματος Ρεθύμνου, στρατόπεδο Κουνδουράκη.